Μετά από 6 μήνες άνοιξε τις πύλες του το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί το κοινό, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία επισκεπτών και εργαζομένων. Μετά από 6 μήνες που περιοριστήκαμε μόνο στις ψηφιακές δράσεις, που στερηθήκαμε τη φυσική παρουσία του κοινού μας και το κοινό μας εμάς, σήμερα πλέον έχουμε αυτή τη δυνατότητα και τη χαρά να υποδεχόμαστε, σιγά σιγά βέβαια, το κοινό ξανά. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Φυσικά δεν περιμένουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Εμείς ξεκινάμε από μια πάρα πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο, την προηγούμενη, το 2020, όπως και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων στον τουρισμό, με μια ανεργία πανελλαδικά στο 90%, με συναδέλφους που έχουν να δουν εισόδημα, να βγάλουν χρήματα ουσιαστικά από τα τέλη του 2019. Νιώθουμε σίγουρα πιο καλά, με την έννοια ότι είμαστε προετοιμασμένοι για να δουλέψουμε. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να δουλέψουμε, να ξεκινήσουμε, να έχουμε περισσότερο κόσμο και να κινηθούν οι εκδρομές. Πρώτη ημέρα ελάχιστοι ήταν οι τουρίστες, με την επαναλειτουργία του μουσείου να γίνεται με την εφαρμογή των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Όπως ξέρετε, ισχύουν οι αποστάσεις, οι μάσκες, περιορισμένος αριθμός ατόμων στις αίθουσες, ελεγχόμενη ροή. Επειδή δεν μας έχει δοθεί κάποια διαφορετική οδηγία από τους υπόλοιπους χώρους, ισχύει ότι ισχύει για τους κλειστούς χώρους, δηλαδή ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να φιλοξενήσουμε ανά αίθουσα 4-5 άτομα. Αγκάθι ωστόσο φαίνεται ότι αποτελεί ο μικρός αριθμός επισκεπτών στις αίθουσες, με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης να περιγράφει τις δυσκολίες που προκύπτουν στις οργανωμένες ξεναγήσεις. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι το μουσείο θα μπορεί να το επισκεπτούν μόνο οικογένειες μικρές ή μεμονωμένα άτομα. Από τη στιγμή λοιπόν που σε μια οργανωμένη εκδρομή έχεις 30 ή 40 άτομα παραδείγματος χάρη και το αρχαιολογικό μουσείο, το οποιοδήποτε μουσείο σου επιτρέπει μόνο μέχρι 5 άτομα, πάρα πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπουν στο αρχαιολογικό μουσείο σαν γκρουπ. Εκ των πραγμάτων, πολλά από τα μουσεία θα αποκλειστούν από τα προγράμματα των εκδρομών των τουριστικών γραφείων. Εν ώψη της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Αρχαιολογικό Μουσείο προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις. Και σε ψηφιακή μορφή και σε φυσική παρουσία πλέον, που ελπίζουμε να έρθει κόσμος σε αυτές τις εκδηλώσεις.